Λευκό Μητρό επιχειρήσεων για να κινητοδοτηθούν ως επιχειρηματίες είναι συνεπείς, πρότεινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης που συνεδρίασε για πρώτη φορά υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την κατάταξη των επιχειρήσεων στο Μητρό θα αξιοποιηθούν αυστηρά κριτήρια όπως η αποδεδειγμένη συμμόρφωσή τους στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, η διατήρηση ή και αύξηση προσωπικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κτλ. Ωστόσο, όπως τονίζει ο επαγγελματικός κόσμος, η ρύθμιση δεν αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω της οικονομικής κατάστασης. Υγιείς επιχειρήσεις μπορεί να είναι αρκετές. Αυτό που θέλει το Υπουργείο Εργασίας είναι να κάνει ένα Μητρό το οποίο οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν παραβάσεις ή μάλλον οι επιχειρήσεις που δεν θα έχουν παραβάσεις και θα κρατάνε την εργατική νομοθεσία δεν θα ελέγχονται και φυσικά σε δεύτερη φάση θα έχουν κάποια είδη μπόνους, δηλαδή φθηνότερα πιθανόν φθηνότερες εργοδοτικές εισφορές ή κάτι άλλα benefits. Το βασικό σημείο που πάλι εστιάζουμε είναι για ποιες επιχειρήσεις θα γίνει αυτό και ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κρατήσουν τέλεια την εργατική νομοθεσία. Εδώ πέρα είναι ένα σημείο πολύ λεπτό. Έχω την εντύπωση ότι θα εστιάσουμε πάλι σε μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν και τα ανάλογα λογιστήρια μέσα στις επιχειρήσεις τους για να κρατάνε κατά γράμμα όλη την εργατική νομοθεσία, γιατί κυριολεκτικά όσοι έχουν εργαζομένους, αρκετούς θα χρειάζονται και πλήρη παρακολούθηση από λογιστήριο. Έχω την εντύπωση, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι θα στοχεύσει πάλι τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές οι επιχειρήσεις θα γλιτώσουν και τους ελέγχους, ενώ θα εξοντώσουν με ελέγχους όλους τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες. Δύσκολα λοιπόν μια μικρομεσαία επιχείρηση πλέον και με το ρυθμό που κινούνται τα πράγματα να είναι μια υγιής επιχείρηση και να μπορέσει να υποφέρει σε αυτό. Ναι, βέβαια, αυτό το βλέπουμε. Εδώ πέρα ο ΟΑΕ έχει, όσο πάει ο καιρός αυξάνονται περισσότερο αυτοί οι οφειλέτες του ΟΑΕ. Μεγαλώνουν τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου. Δηλαδή, όταν βλέπουμε μια αγορά η οποία κανονικά η αγορά βασίζεται στο να κινείται το χρήμα. Όταν μία του μηνός παίρνονται συντάξεις και μισθοί και φτάνουν μέχρι τις 5 του μηνός πληρώνοντας τις δόσεις στην εφορία, τις δόσεις στις τράπεζες και τα λίγα λεφτά που τους περισσεύουν πάνε για λίγες μέρες στην αγορά, όπως καταλαβαίνουμε δεν κινείται χρήμα στην αγορά. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Την Παρασκευή, εξάλλου, ο Γιάννης Βρούτσης υπέγραψε υπουργική απόφαση για τη διάγνωση αναγκών εργασία σε όλες τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. Ουσιαστικά είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώσουν οι επιχειρηματίες για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ανά πάσα στιγμή για τις εργασιακές ανάγκες κάθε επιχείρησης.